Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, χτες περίπου στις 7 ώρα το απόγευμα ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Δικαστής και εισαγγελέας για πρώτη φορά συμφώνησαν και αποφάσισαν την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών. Θα δικαστούν, ερήμην όμως, δεν θα είναι παρόντες, θα είναι μόνο οι δικηγόροι τους αργότερα, σε μια μελλοντική ημερομηνία. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, καθώς τους τελευταίους μήνες, από την 1η Μαρτίου, κάθε μήνα οι δικηγόροι των δύο Ελλήνων στρατιωτικών κατέθεταν αίτημα αποφυλάκησής τους και δικαστής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι πρέπει να παραμείνουν προφυλακισμένοι, καθώς θεωρούσαν υπόπτους διαφυγής, υποστήριζαν ότι συνεχίζονται οι έρευνες στα κινητά και βεβαίως αν προκύψουν στοιχεία από τα κινητά θα μπορούσαν να κατηγορηθούν και ως κατασκοπία. Δεν συνέβη αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει και κάποιο είδους πολιτική χρειά στην απόφαση αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος που βεβαίως αφέθηκαν ελέτη έχνες το βράδυ. Τάχιστα έγιναν οι διαδικασίες της απελευθέρωσής τους και της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Στις 7 και 20 ανακοινώθηκε και επίσημα από το πρακτορείο Ανατολή η απόφαση. Λίγες ώρες μετά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης για τις τελευταίες ιατρικές εξετάσεις. Στις 12 και 20 η ώρα αναχώρησαν το κομβόι από την Αδριανούπολη για την πόλη, για την περιοχή Τσόλου όπου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Του συνόδευε και η πρόξενός μας στην Αδριανούπολη, αστυνομική. Περίπου στις, εμείς τους ακολουθούσαμε από την Αδριανούπολη, στις 2 και 20, 2 και 4 φτάσαμε στο αεροδρόμιο Τσόλου όπου τους περίμενε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και από εκεί βεβαίως στις 2 και 25 το αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη της περιοχής. Από την 1η Μαρτίου ήταν φυλακισμένοι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης. Πρέπει να πούμε ότι έχουν όλα τη σημασία τους, δηλαδή τη στιγμή που η Τουρκία συγκρούεται για την απελευθέρωση του Πάστορα Μπράνσον, συγκρούεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, και όλοι περίμεναν εξελίξεις σήμερα για αυτό το θέμα, ήταν ευνηδιαστική για όλους η απόφαση αυτή των τουρκικών αρχών. Το μόνο που θυμήθηκα είναι ότι βεβαίως υπάρχουν οι παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές και ελληνικές και των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως ότι το 2001 όταν οι σχέσεις των δύο χωρών Ελλάδος και Τουρκία ήταν καλές, η Ελλάδα είχε πιάσει στα σύνορα έναν Τούρκο στρατιωτικό και τον είχε αφήσει σε 6 ώρες περίπου. Σε μια παρόμοια κατάσταση, πάλι παραβίαση σύνορων, το 1987, όταν οι σχέσεις δεν ήταν και πολύ καλές, η χρονική διάρκεια της κράτησης Τούρκου στρατιωτικού ήταν περίπου 5,5 μήνες. Να σε ρωτήσω λίγο, επειδή έφτιαξε σε αυτό το θέμα, Μανώλη, αλλά μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί και να μην είναι. Έγινε λόγος και νομίζω προκύπτει και από τα δικά σου ρεπορτάζ, αλλά να μας το εξηγήσεις λίγο, για μια λίστα ατόμων τα οποία είχε ζητηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερωθούν και ότι ενδεχομένως αυτή η λίστα περιελάμβανε και τα δύο πρόσωπα, τα δικά μας, τους δύο στρατιωτικούς μας, Μητρετόδη και Κούκλατζη. Τι ακριβώς γνωρίζουμε για αυτή τη λίστα? Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα που περιλαμβάνονταν. Γνωρίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ότι έγινε αυτή η συνάντηση με τους Τούρκους αξιωματούχους στη Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες δεν είχαν ευωδώσει, όμως η λίστα παρέμενε. Σήμερα η αποφυλάκηση είναι ίσως ένα βήμα. Ήταν το όνομα των Ελλήνων, δεν το γνωρίζουμε. Απλά γνωρίζαμε αυτή τη συνάντηση. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα η απόφαση έχει πολιτική χρειά, επαναλαμβάνω αυτό, δεν είναι απλή δικαστική απόφαση, καθώς οι ίδιοι οι εισαγγελείς και δικαστές πήραν μια εντελώς διαφορετική απόφαση. Συμβαίνουν αυτά, αλλά όχι τόσο εύκολα στην Τουρκία. Άρα υπάρχει και μια πολιτική απόφαση που βεβαίως και τα δικαστήρια ακολούθησαν. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Μανώλη Κωστίδη, για το αναλυτικό και διαρκές ρεπορτάζ.